σκοτώσουν. Η εικόνα μιλά από μόνη της. Νεαροί με ανάλογα σωματικά προσόντα, λες και ήταν μπράβοι δηλαδή, που συνόδευαν το μεγαλομέτωχο της Παναχαϊκής, χτυπούν φιλάθλους της Πάτρας. Κοιτάξτε αυτόν με τη ζακέτα για την κουκούλα, πώς χτυπά το νεαρό φιλάθλο. Ο αστυνομικός που βλέπετε τον ακινητοποιεί, αλλά τελικά δεν τον συλλαμβάνει. Όπως και κανέναν από τους μπράβους που ήλθαν στην Πάτρα να χτυπήσουν απλούς πολίτες. Η αστυνομία σε ρόλο θεατή. Και το μόνο που έκανε ήταν να προστατεύει τον Αλέξη Κούγια, ο οποίος βγήκε από το γήπεδο μετά τη συνέντευξη τύπου, συνοδευόμενος από μεγαλόσωμους νεαρούς. Θέλετε την απόδειξη? Ακούστε τι λέει ο αστυνομικός. Τα επεισόδια κράτησαν 10 περίπου λεπτά. Οι αστυνομικοί πέταξαν δακρυγόνα σε φιλάθλους. Φρόντισαν όμως να προστατεύσουν αυτούς που συνόδευαν τον κύριο Κούγια και που χτυπούσαν όποιον νόμιζαν πως θα μπορούσε να τον απειλήσει. Από την αστυνομική διεύθυνση Αχαΐας μας ενημέρωσαν πως δεν έχει γίνει καμία απολύτως σύλληψη. Τα επεισόδια ξεκίνησαν αμέσως μετά τη συνέντευξη τύπου του προπονητή της Παναχαϊκής. Ο κ. Κούγιας βγήκε από το γήπεδο και επικράτησε το πανδαιμόνιο. Πάντως ο κύριος Κούγιας είχε προειδοποιήσει για το τι θα συνέβαινε, μιλώντας ο ίδιος σε συνέντευξη τύπου. Θα βαρεθούν εδώ να με βλέπουν και από σήμερα θα δουν τον Κούγια αυτόν που θέλουν να βλέπουν. Αυτόν που μόνο αυτόν θα καταλάβουν. Δεν φοβάμαι κανέναν και ειδικά αυτά τα τσουτσέκια. Τις Φιλιππινέζες